Σε υψηλούς τόνους απέκρουσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή τα αντιπολιτευτικά πυρά περί ακρίβειας Μητσοτάκη και περνώντας την αντεπίθεση κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι τα μέτρα που προτείνει συνιστούν χρεοκοπία της χώρας. 45 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία στοιχίζουν αυτό το οποίο τάζεται. Όχι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι αυτό. Δεν έχετε μάθει τίποτα από τα λάθη σας. Και αυτά τα οποία εισηγήστε συνεπάγονται μία μόνο λέξη. Χρεοκοπία. Συνεπώς, δεν λέγεται λεφτόδεντρα. Λέγεται πλήρως κοστολογημένο και προοδευτικό πρόγραμμα για να μην μείνει κανείς πίσω. Για να πάμε μπροστά όλοι μαζί. Και όσο ο Πρωθυπουργός σας δουλεύει με επιστολές στην Ούρσουλα, εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, δουλεύουμε. Όλα κοστολογημένα, όλα έτοιμα να εφαρμοστούν από αύριο κιόλας. Θα δώσετε 13ο μισθό, θα τον δώσετε. Θα τον δώσετε ή όχι. Θα τον δώσετε, όχι. Θα κάνουμε εκλογές τώρα. Άρα, αφού δεν κάνουμε εκλογές, δεν πάμε να λέμε ότι σαν χλαμάρα θέλουμε. Τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Παραμύθια να λέμε στον κόσμο. Δηλαδή, ποιος πίνακας. Ο πίνακας είναι απαρχαιωμένος. Εδώ κάθε συνέντευξη του κ. Κασελάκη μας στοιχίζει 10 δις ακόμα. Αν είστε τόσο προσιλωμένοι στη δημοσιονομική, αν θέλετε, και λογιστική πιστότητα, τα 500 εκατομμύρια δανεικάκια γύριστα του κόμματός σας, γιατί δεν τα μειώνετε, κύριε Μητσοτάκη? Εκεί δεν μπορεί να είστε δηλαδή σόφρονες και ορθολογιστές και περιμένετε την πρόταση της αντιπολίτευσης για να κάνετε κριτική? Πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσε και η επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν για τις αθέμητες πρακτικές των πολυεθνικών. Είναι μια κερδοσκοπική τακτική που δεν συνδέεται μόνο με τα μεταφορικά κόστη. Και γι' αυτό και απαιτεί μια ευρωπαϊκή απάντηση. Αυτό που μας λέτε, γιατί τώρα να αντιστρέψω την ερώτηση. Υπήρξε κάποιο κόμμα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, που να εισηγήθηκε νωρίτερα μια ευρωπαϊκή ρύθμιση, την οποία εμείς προτείνουμε σήμερα? Είναι υποκριτική, διότι εδώ και ένα χρόνο υπάρχει έκθεση Επιτροπής Ανταγωνισμού στο χέρι του Πρωθυπουργού που λέει ότι υπάρχει μηχανισμός των πολυεθνικών. 3 χρόνια λαιλασία των εισοδημάτων του ελληνικού λαού. Και τα μέτρα σας είναι αναποτελεσματικά. Η επιστολή στην Επιτροπή για την τιμολόγηση των πολυεθνικών είναι η ομολογία της αποτυχίας. Στο επίκεντρο της κόντρας βρέθηκαν οι τιμές ελαιολάδου και φέτας. Ο κύριος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Στέφανο Κασελάκη, καθώς σε βίντεό του συνέκρινε διαφορετικής ποιότητας λάδι για να δείξει ότι είναι ακριβότερο στην Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η σύγκριση που έκανε ο Πρωθυπουργός στην τιμή της φέτας προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία όμως αναφέρεται στην τιμή του κιλού, κάτι που δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Πείτε στον αρχηγό σας την επόμενη φορά που θα κάνει σποτάκι να συγκρίνει τουλάχιστον παρεμφερή προϊόντα, όχι κανονικό λάδι με βιολογικό και σε διαφορετικές συσκευασίες, διότι μπορεί μεν επιτυχημένος επιχειρηματίας να είναι, αλλά για λαδέμπορα δεν κάνει. Δεν κάνει. Η φέτα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 6,28 στην Ελλάδα, 8,98 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 8,68 στην Ισπανία, 10,63 στην Πορτογαλία. Όπως ο Κώστας Κρέκας ενημέρωσε τους καταναλωτές το Πάσχα πως η λύση για πιο φθηνό αρνί είναι το μικρότερο αρνί, προφανώς και ο κύριος Μητσοτάκης εννοούσε πως η λύση για πιο φθηνή φέτα είναι λιγότερη φέτα. Γιατί όντως το μισό κιλό το βρήκαμε σε αυτή την εξαιρετική τιμή. Στο ζήτημα της φέτας, πριν βγάλουν ανακοίνωση στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπήκαν καν στον κόπο να διαβάσουν το έγγραφο που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Αν το έκαναν, θα αντιλαμβάνονταν ότι συνέκρινε τις τιμές μεταξύ ιδίων ποσοτήτων στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από αποτυχημένοι λαδέμπορες, αποδεικνύονται και αποτυχημένοι τυρέμπορες και αντί για σοβαρή αντιπολίτευση, παραμένουν σταθερά πολιτικοί φιδέμπορες. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια άσκησαν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Καλά, στις συνόδους κορυφής, στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όπου συμμετέχετε, δεν τα λέτε? Το καλοκαίρι που κάνατε μαζί διακοπές στα Χανιά, δεν προλάβατε να τη ρωτήσετε? Μαυρίστε τους 9 Ιουνίου την Κυριακή να δείτε τη φέτα να πηγαίνει 5 ευρώ και το λάδι στα 6 ευρώ. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ακρίβειας στη χώρα μας έχει συγκεκριμένη υπογραφή. Και αυτή η υπογραφή είναι η υπογραφή Μητσοτάκη. Δεν το γλιτώνετε το μαύρο στις επικείμενες ευρωεκλογές. Ο λαός δεν ξεχνά. Να πείτε στην κυρία Φοντερ Λάιεν να πάρει μέτρα εκείνη για την ακρίβεια. Γιατί αποδίδεται την ακρίβεια
μόνο στην εσχροκέρδεια και στα τεχνάσματα των πολυεθνικών. Η Βουλή θα ανοίξει ξανά μετά τις ευρωεκλογές. Σαν να μην έφταναν λοιπόν όλα τα υπόλοιπα θέματα της αντιπαράθεσης, ξέσπασε Ναντίν Χαρδαλιά και ο πόλεμος της φέτας σήμερα στη Βουλή. Πράγματι, Γιάννη, και η ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα του κυβερνητικού εκπροσώπου περί φιδέμπορων αντικατοπτρίζει και το κλίμα που επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν στον Sky ότι η νέα συνειδητή προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών από την αξιωματική αντιπολίτευση έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο. Χαρακτηριστικά σημείωναν ότι η τακτική των ακοστολόγητων μέτρων είναι γνωστή, αλλά η δόλια απόπειρα διαστρέβλωσης επισήμως κατατεθειμένου εγγράφου από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, όπου ήταν σαφέστατο ότι τιμή 6,28 ευρώ αναφερόταν και αντιστοιχούσε σε μισό κιλό σε φέτας. Σε συσκευασία του μισού κιλού, ακριβώς. Ενώ το απέδωσαν ότι εννοούσε ολόκληρο κιλό. Ναι, ανήρτησαν φωτογραφίες με τιμές από φέτα για ένα κιλό και όχι για μισό κιλό. Λένε λοιπόν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η ταύτιση κατ' ουσίαν του ΣΥΡΙΖΑ με το ψέμα, που έχει γίνει πλέον συστατικό του DNA της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθιστά και εξαιρετικά δύσκολη μια στοιχειώδη αντιπαράθεση με το Κουμουνδούρου και την καλούν να σοβαρευτεί, ιδίως όταν μιλάμε για το νούμερο ένα πρόβλημα των οικοκυριών. Σε ευχαριστούμε, Ναντίν. Μπορεί τώρα ο Στέφανος Κασελάκης να μην έλαβε το λόγο στη σημερινή συζήτηση, έδωσε όμως το παρόν στη Βουλή και μάλιστα Αντώνη Ατζολέτο επισκέφθηκε και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες με τους οποίους βλέπουμε ότι συνομίλησε. Ναι, συνομίλησαν για κάποια ώρα. Αυτό το οποίο είπε για το θέμα της ακρίβειας είναι ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ευημερεί όταν το 20% περνάει καλύτερα, αλλά το 80% περνάει χειρότερα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη, λένε ότι παραποιούν το πρόγραμμά μας, τονίζουν πως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το κοστολόγησε στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Απλώς η κυβέρνηση προσπερνά συνεχώς επίτηδες στο βασικό αντίβαρο, που είναι το θέμα των υπερκερδών. Εκεί μένουν πάρα πολύ. 45,8 δις ευρώ, λέει η κυβέρνηση. Μόλις 2,7 δις ευρώ, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τεράστια η απόσταση. Ναι, είναι και το κατέτος, είναι συνολικά στην τετραετία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, λένε ότι είναι όλα ξεκάθαρα και κοστολογημένα. Εδώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τη συσκευασία της φέτας, αν είναι 500 γραμμάρια ένα κιλό. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη.